Φόνο Ιωαννίνων, τον υποψήφιο βουλευτή Άρτας με την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, ΟΚΔΕ, τον κύριο Αλέξιο Μπρέντα. Κύριε Μπρέντα, καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε στο Δημοτικό Ραδιοφόνο και καλή επιτυχία να σας ευχηθώ. Ευχαριστώ πολύ που μας δώσετε την ευκαιρία να μιλήσουμε στο ραδιοφωνό σας και να καλημερίσουμε εσάς και τους ακροατές σας. Λοιπόν, για την ΟΚΔΕ, ποιο είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών της Κυριακής? Αρχικά, πριν πω ποιο είναι το πρόγραμμά μας και ποιο είναι το διακύβευμα, να σας πω ποια είναι η ΟΚΔΕ για να το γνωρίσουν έτσι και αυτοί που μας ακούνε. Η ΟΚΔΕ δεν είναι μια ακόμα αριστερή οργάνωση, αλλά ανήκουμε στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, τροτσκισμού και της τέταρτης διεθνούς. Από την ίδρυσή μας και έπειτα έχουμε συμμετέχει σε όλες τις μεγάλες και μικρές καμπές του εργατικού κινήματος, όλους τους μεγάλους και μικρούς αγώνες των εργαζομένων. Πρέπει όμως να πούμε ότι πρωτοστατούμε και σήμερα σε αγώνες που αναδεικνύουν την ορθότητα και τη χρησιμότητα της πολιτικής μας. Να αναφέρω μερικούς, είναι οι αγώνες των Τελιβεράδων με το Σωματείο, την Επιτροπή Αγώνα Διανομέων Θεσσαλονίκης, είναι οι αγώνες των μισθωτών εκπαιδευτικών, οι αγώνες των εργαζόμενων στις τηλεπικοινωνίες. Επίσης, έχουμε ανοίξει και σημαντικούς αγώνες στα Γιάννενα, δυστυχώς τους μοναδικούς που υπάρχουν στην πόλη τα τελευταία χρόνια. Είναι, άμα γνωρίζετε, ο αγώνας για την επαναπρόληψη εργαζόμενης στο Ιπποκράτειο. Είναι ο αγώνας τώρα πρόσφατος για την επαναπρόσληψη εργαζόμενης στα Μπρούνο Ανατολής που απολύθηκε επειδή διεκδίκησε μια άδεια καλοκαιριού. Και είναι ο αγώνας του Συλλόγου των Εστιακών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ανίνων, όπου δίνει μια μάχη απέναντι σε όλη αυτή την αντιεκπαιδευτική επίθεση που δέχονται τα πανεπιστήμια εδώ και 4 χρόνια. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, η παρέμβασή μας σε αυτές τις εκλογές είναι μια συνέχεια της παρέμβασής μας σε χώρους δουλειάς, σε γειτονιές, σε σχολεία και στις σχολές. Δεν έχουμε καμία σχέση με τα τζάκια της επίσημης πολιτικής κοινής και τους επαγγελματίες της και προσπαθούμε με την κάθοδό μας να δώσουμε φωνή σε όλους αυτούς που το επίσημο πολιτικό σκηνικό έχει πετάξει στο περιθώριο, τους εργαζόμενους, τους νέους, τους μετανάστες κτλ. Τώρα, όσον αφορά το διακύβευμα των εκλογών, ποια είναι κατά την πολιτική σας εκτίμηση ως χώρο? Γιατί κατεβαίνουμε στην ουσία, κατεβαίνουμε για να καταγγείλουμε όλες αυτές τις μνημονιακές πολιτικές που εφαρμόζονται όλα αυτά τα χρόνια και προφανώς όλους αυτούς που τις ψήφισαν και τις εφάρμοσαν, δηλαδή όλα τα μνημονιακά κόμματα. Επίσης, κατεβαίνουμε και σε αυτές τις εκλογές για να καταγγείλουμε αυτό το ψευτοδίπολο Τσίπρας ή Μητσοτάκης, που δυστυχώς επιστρατεύεται για ακόμα μια φορά με σκοπό να ξεγελάσει τους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Αρχικά, έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ που μετά την ήττα του στις ευρωεκλογές προσπαθεί να εμφανιστεί ως αντιμνημονιακός, ως το μικρότερο κακό, με σκοπό να αρπάξει ό,τι μπορεί, να συσπυρώσει ό,τι μπορεί πάνω στο δικαιολογημένο φόβο των λαϊκών μαζών για το Μητσοτάκη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι ο Τσίπρας ήταν αυτός που εφάρμοσε το τρίτο μνημόνιο τέρας και εφάρμοσε επίσης και όλους τους νόμους από τα προηγούμενα δύο, μας δέσμευσε σε μνημονιακές πολιτικές μέχρι το 2060, ισοπαίδωσε μισθούς και συντάξεις, υποθήκευσε τον πλούτο του ελληνικού λαού για τα επόμενα 99 χρόνια, συνέχισε το νέο σύστημα εκμετάλλευσης εργασίας και διέλυσε συνδικαλιστικά εργασιακά δικαιώματα και προφανώς πολύ σημαντικό ότι μας πρόσδεσε στο άρμα του αμερικάνικου υπεραλισμού. Μπορούμε να μιλάμε όλη μέρα για αυτά που έκανε ο Τσίπρας και γι' αυτό άλλωστε οι υπεραλιστές, οι τοκογλύφοι και οι δανειστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης το συγχαίρονται. Να πούμε ότι όσο και να φωνάζει να ψηφίσουμε αυτόν για να μην βγει ο ακραίος νεοφιλελεύθερος Μητσοτάκης, είναι ο ίδιος και η παρέα του υπεύθυνος για την εκρανάσταση της Νέας Δημοκρατίας και των παλιών μνημονιακών, τόσο με την προδοσία του όχι όσο και με τη μνημονιακή του μετάλλαξη. Τώρα λίγα λόγια για τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης έχει ακριβώς την ίδια πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ψήφισε και αυτός το τρίτο μνημόνιο που το εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ στην τετραετία του. Θα εφαρμόσει και αυτός πιστά τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δανειστών και ετοιμάζει ακόμα χειρότερες επιθέσεις όπως ετοιμάζει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η διαφορά τους είναι ότι αυτός το λέει ανοιχτά και δεν προσπαθεί να το κρύψει. Άρα όποιος και να βγει θα είναι χειρότερος γιατί ακριβώς χειροτερεύει και η κρίση του ελληνικού καπιταλισμού. Οπότε πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει μικρότερο κακό. Υπάρχουν κατά τη γνώμη μας δύο μεγάλα κακά και πρέπει να τα μαυρίσουμε και τα δύο. Μάλιστα. Και για να πάμε λίγο στο πρόγραμμά μας, εμείς θεωρούμε ότι το πραγματικό δίλημα των εκλογών είναι αν θα ζήσουμε σαν δούλοι ή αν θα επιβάλλουμε το δίκαιο και την αξιοπρέπειά μας. Για να γίνει όμως το δεύτερο, δηλαδή να επιβάλλουμε
το δίκαιο και την αξιοπρέπειά μας, πρέπει να ακολουθήσουμε μια διαφορετική πολιτική. Και αυτή τη διαφορετική πολιτική είναι που προτείνει και η ΟΚΔΕ. Αυτό που προτείνουμε είναι ένα ταξικό, ριζοσπαστικό πρόγραμμα σωτηρίας από την κρίση, ένα αντίστροφο μνημόνιο απέναντι σε όλους αυτούς που μας έχουν διαλύσει τις ζωές. Να ρωτήσω κάτι σε αυτό το σημείο. Ναι. Σε αυτό το στόχο, το προγραμματικό που θέτεται, ποιοι θεωρείτε ότι μπορεί να είναι εντός ή εκτός εισαγωγικών πολιτικοί σύμμαχοι? Κοιτάξτε να δείτε, αρχικά εμείς θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις με τις εκλογές, είτε με μια ενότητα γενικά και αόριστα. Θεωρούμε ότι η ενότητα πρέπει να υπάρχει στους αγώνες, δηλαδή θέλουμε μια αριστερά στο δρόμο και στους αγώνες, όχι μια αριστερά στα λόγια και στις κάλπες. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να αγωνιστούμε και να συμπορευτούμε με όποιους συμφωνούν με αυτό το πρόγραμμα που προτείνουμε ή όποιους συμφωνούν να αγωνιστούν ακριβώς για τα δικαιώματα των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Τώρα για να πάω λίγο στο πρόγραμμά μας κάπως συνοπτικά, το πρώτο που λέμε είναι ότι πρέπει να παλέψουμε για την αποκατάσταση και τη διεύρυνση των δικαιωμάτων μας, όλα αυτά που χάσαμε τα μνημονιακά χρόνια, για να μπορέσουμε να ζήσουμε, μισθούς, συντάξεις, δικαιώματα, κοινωνικές δαπάνες, να σταματήσει αυτή η κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας με την ανασφάλιση, τη μαύρη εργασία, με τα εργατικά ατυχήματα που οργιάζουν. Ένα δεύτερον, απέναντι στην απειλή του πολέμου που βλέπουμε τι γίνεται αυτό το διάστημα με τα ελληνοτουρκικά, απέναντι στον εθνικισμό και τον ρατσισμό, πρέπει να προτάξουμε την κοινή πάλη και τον διεθνισμό των εργατών. Για να διασφαλίσουμε την ειρήνη στην περιοχή, πρέπει να φύγουμε από το ΝΑΤΟ, να αποδεσμευτούμε από αντιδραστικές συμμαχίες με Ισραήλ και Αίγυπτο, να κλείσουν οι βάσεις, να μην συμμετέχουμε στα παιχνίδια των υπεραλιστών. Πρέπει επίσης να προχωρήσουμε σε διαγραφή του χρέους. Το χρέος δεν το δημιουργήσαμε εμείς, δεν πρέπει να το πληρώσουμε κι εμείς. Να πάνε αυτά τα χρήματα σε μισθούς, συντάξεις, υγεία, παιδεία, σε παροικές επενδύσεις. Επίσης, να πάρουμε και τον πλούτο από όπου και αν, από όπου και αν βρίσκεται, να τον πάρουμε από τους φουσκωμένους λογαριασμούς των πλουσίων και των καπιταλιστών, με βαριά φορολογία και με εθνικοποιήσεις στους τομείς κλειδιά της οικονομίας κάτω από εργατικό έλεγχο. Επίσης, βασικό μας αίτημα παραμένει η έξοδο από Ευρώ και Ευρωπαϊκή Ένωση με την υποβολή εθνικού νομίσματος. Νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι, το γνωρίζουν όλοι, ότι όσο παραμένουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό σημαίνει μνημόνια για πάντα, σημαίνει απικία χρέους, σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αποφασίσουμε για τίποτα. Άρα, ένα πρώτο βήμα για να μπορούμε να αποφασίσουμε για το μέλλον μας είναι να φύγουμε από αυτόν τον φασιστικό μηχανισμό. Και τέλος να σας πω ότι όλα αυτά πρέπει, δεν μπορούν να εφαρμοστούν όπως καταλαβαίνετε από το υπάρχον σύστημα, από την υπάρχουσα δομή εξουσίας, αλλά χρειάζεται μια κυβέρνηση των εργαζομένων η οποία θα είναι πολύ πιο δημοκρατική από την υποτιθέμενη δημοκρατία των πλουσίων στην οποία ζούμε σήμερα, η οποία κυβέρνηση θα βασίζεται στους αγώνες και στις δομές αυτοοργάνωσης των εργαζομένων και θα συγκρουστεί μέχρι τέλους με τα συμφέροντα των καπιταλιστών και των υπεραλιστών. Θα αποτελέσει επίσης και την αρχή μιας πραγματικής σοσιαλιστικής δημοκρατίας που καμία σχέση όμως δεν έχει με τις σταλινικές δικτατορίες του υπαρκτού σοσιαλισμού. Και τέλος, για να κλείσω, αυτό το πρόγραμμα προϋποθέτει και την πάλη για την οικοδόμηση μιας επαναστατικής δύναμης, μιας δύναμης που δεν θα τα παρατάει με την πρώτη δυσκολία και θα πηγαίνει τους αγώνες μέχρι τέλους. Για την οικοδόμηση μιας τέτοιας δύναμης παλεύει και η ΟΚΔΕ. Γι' αυτό θεωρούμε ότι η ψήφος στην ΟΚΔΕ είναι μια χρήσιμη επιλογή, μια χρήσιμη επιλογή για τους εργαζομένους, τους νέους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα που αυτή τη στιγμή βιώνουν αυτή τη μνημονιακή καταστροφή και αυτή τη μνημονιακή βαρβαρότητα. Οπότε καλούμε όλους να μην πέσουν ξανά σε αυτό το ψευτοδήλωμα Τσίπρος Μητσοτάκης, αλλά να κάνουν μια πραγματικά χρήσιμη επιλογή και στις εκλογές στις 7 Ιούλη να στηρίξουν και να ψηφίσουν την ΟΚΔΕ, την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Μάλιστα. Κύριε Μπρέντα, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία και τη συνομιλία και να σε ευχηθώ για άλλη μια φορά καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ.